Το σημερινό συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων και φορέων για την διεκδίκηση άμεσων μέτρων ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας και μέτρων προστασίας της υγείας του χώρου δουλειάς και της μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή η κινητοποίηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία ακριβώς γιατί βρισκόμαστε πρώτο πυλών του τετάρτου κλίματος της πανδημίας με νοπές τις μνήμες από τους προηγούμενους μήνες. Πρώτο πυλών ενός τετάρτου κλίματος με την έξαρση που βλέπουμε στα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όπως τονίζει όλη η επιστημονική κοινότητα. Όμως, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχωράει στα αναγκαία μέτρα που ζητούν οι υγειονομικοί και τα εργατικά σωματεία, αλλά αντίθετα αφήνει εκτεθειμένο το λαό για χάρη των επιχειρηματικών κερδών. Είτε για τους ιδιωτικούς όλους στην υγεία, είτε στον τουρισμό και τις μεταφορές, σε όλους τους χώρους. Η κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία και όλες τις δημόσιες δομές υγείας είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η κυβέρνηση προκλητικά ισχυρίζεται ότι ό,τι ήταν εφικτό να γίνει έγινε από την ίδια, ότι το εθνικό σύστημα υγείας είναι ολοκληρωμένο. Για άλλη μια φορά ψεύδονται ανεκτρίαστα. Η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Οι προσλήψεις που έγιναν αφορούν ελάχιστο μόνιμο προσωπικό, που όχι μόνο δεν φτάνει να καλύψει τα τεράστια κενά που προϋπήρχαν, είτε από την αρχή της πανδημίας όλα τα σωματεία των υγειονομικών και ΙΕΝΗ, προειδοποιούσαν ότι πρόκειται για πάνω από 30.000 κενά σε όλη την χώρα και στην πόλη μας τα κενά προσέγγιζαν και προσεγγίζουν το 30% των θέσεων για ειδικευμένους γιατρούς.